Και τώρα, καλώς στο βήμα της Εθνικής Συνδιάσκεψης, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργό της χώρας, Γιώργο Παπανδρέου, για την ομιλία του. Και φίλοι, σύντροφοι, συντρόφισσες, συνοδοιπόροι, συναγωνιστές όλα αυτά τα χρόνια, σε εποχές δύσκολες, σε εποχές καλύτερες, σε εποχές απαιτητικές όπως και σήμερα, σε εποχές πιεστικές. 37 χρόνια μαζί, μια γροθιά, 37 χρόνια αγώνων, μαζί και αγωνίες για την Ελλάδα, την πατρίδα. Αγώνες για την άρση των αδικιών, αγώνες για ελευθερία και δικαιώματα απέναντι στην αυθαιρεσία της εξουσίας, τα προνόμια των λίγων. Αγώνες για αξίες που θέτουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο της πολιτικής. Αγώνες για τη δημοκρατία. Όπως γράφει ο ιστορικός Μαρκ Μαζάουερ, η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο αγώνων, αλλάζοντας τον ευρωπαϊκό χάρτη, το 1821, στους Βαλκανικούς αγώνες, στη μάχη ενάντια στον Χίτλερ και τον ναζισμό, στους πρώτους πειραματισμούς του ψυχρού πολέμου, στη μάχη για την αποτείναξη των δικτατοριών του Νότου, προαναγγέλλοντας μια δημοκρατική άνοιξη στην ευρύτερη Ευρώπη και τον κόσμο, στην δημοκρατική διεύρυνση της Ευρώπης. Και η ίδρυσή μας, η δικιά μας ίδρυση, ήρθε να εκφράσει οράματα του ελληνικού λαού και της Ελλάδας, να ικανοποιήσει την ανάγκη για εκπροσώπηση ενός μεγάλου τμήματος της ελληνικής κοινωνίας που μέχρι τότε ήταν στο περιθώριο, να απελευθερώσει ίδια δυνάμεις κοινωνικές, αποδουλίες και εξαρτήσεις. Και παρά τις περιπέτειες, την έντονη πολιτική μας ιστορία μάθαμε και καταφέραμε πολλά. Περάσαμε σε μια σύγχρονη εποχή και μια Ελλάδα στις 30 πιο ευημερούσες χώρες του κόσμου. Και τα καταφέραμε, τα μπορέσαμε μαζί. Σήμερα έχουμε νέες συνθήκες, οι εποχές αλλάζουν. Άλλοτε με τη βούλησή μας, κατακτήσεις οι πράξεις μας, άλλοτε από την αδράνεια ή τις παγκόσμιες εξελίξεις. Αλλά το δικό μας κίνημα βασίστηκε πάντα στη βαθιά πίστη ότι ένας λαός μπορεί να ορίζει την μοίρα του και στις πιο δύσκολες στιγμές το κίνημά μας μπορούσε να κρατήσει ζωντανά τα οράματα και τις αξίες μας. Αυτό ζούμε και σήμερα, που κρατάμε πάλι το τιμόνι της χώρας στα χέρια μας, δίνοντας μάχη στις πιο δύσκολες συνθήκες της πρόσφατης ιστορίας της χώρας μας. Μια μάχη που και αυτή, ναι, θα την κερδίσουμε. Να το ξέρετε, το ξέρουμε, θα την κερδίσουμε και αυτή την μάχη. Ως χώρα, ως Ελλάδα, ως Έλληνες. Δεν είμαστε οι μόνοι που δίνουμε μάχες. Και θέλω εδώ να μεταφέρω τα λόγια ενός συντρόφου, του Πρωθυπουργού της Νορβηγίας, Γιένς Στόλτενμπεργκ. Μου ζήτησε να μεταφέρω ένα μήνυμά του. Μήνυμα συμπαράστασης στους δικούς μας σημερινούς αγώνες. Μήνυμα σιγουριάς για τις δικές μας δυνατότητες. Και μεταφέρω το δικό του μήνυμα μεταξύ τόσων άλλων, γιατί έχει σημασία. Πρώτα σημασία ιστορική. Θα θυμάται και η Αγγέλα και ο Μάκης που είναι εδώ κοντά μας, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου ως αρχηγός του Πανελλήνιου Απελευθερωτικού Κινήματος ο
όταν στερήθηκε το ελληνικό του διαβατήριο για αντεθνική δραστηριότητα, όταν η δικτατορία ήθελε να τον σταματήσει να γυρίζει ανά τον κόσμο για να μιλά και να οργανώνει για τη δημοκρατία, τότε η Νορβηγία του έδωσε άμεσα δικό της διαβατήριο για να συνεχίσει απρόσκοπτα τον αγώνα για τη δημοκρατία. Έχει σημασία ο χαιρετισμός του, γιατί ζήτησε να ευχαριστήσω τον ελληνικό λαό και το κίνημά μας για τα μηνύματα συμπαράστασης μετά από την πρόσφατη τραγωδία, την δολοφονία τόσων προοδευτικών νέων σοσιαλιστών και άλλων πολιτών. Έχει όμως επίσης σημασία για το πώς αντιμετωπίζουμε τα δύσκολα φαινόμενα της εποχής, τη μυσαλλοδοξία, τον φανατισμό ενός ανθρώπου, ίσως και ομάδων, που πιστεύουν ότι τα προβλήματα αυτά της παγκοσμιοποίησης, όπως αυτό των μεταναστών, της πολυπολιτιστικής κοινωνίας, των διαφορετικών θρησκειών, λύνονται με αυθαιρεσία, δολοφονίες και βία. Απέναντι σε αυτούς, λέει λοιπόν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Γιάνς Στόλτεμπεργκ, τα εξής: «Μέσα στην τραγωδία είμαι περήφανος να ζω σε αυτή την μικρή χώρα με έναν περήφανο λαό. Σοκαριστήκαμε για όσα έγιναν, αλλά δεν εγκαταλείπουμε ποτέ τις αξίες μας. Η απάντησή μας είναι πιο πολύ δημοκρατία, πιο ανοιχτή κοινωνία, πιο μεγάλη ανθρωπιά, όχι όμως και άγνοια». Και μια νέα κοπέλα από το Εργατικό Κόμμα είπε στο CNN: «Αν ένας άνθρωπος μόνος του μπορεί να δημιουργήσει τόσο μίσος, φανταστείτε πόση αγάπη μπορούμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε». Συντρόφισσες και σύντροφοι, και η Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα δικές της μεγάλες δυσκολίες. Αλλά και εμείς όλοι μας είμαστε περήφανοι για την πατρίδα μας, σίγουροι για τις δυνατότητές μας, για τον Έλληνα και την Ελληνίδα. Και στα προβλήματα μπροστά οι λύσεις δεν δίνονται με μίσος, με πόλωση ή με τη βία. Είμαστε σήμερα πιο προσιλωμένοι στις αξίες μας της ανθρωπιάς, του διαλόγου, της δημοκρατικής και ειρηνικής επίλυσης των μεγάλων προβλημάτων της παγκοσμιοποίησης. Αλλιώς θα πάμε στην βαρβαρότητα. Και σε αυτή την κρίσιμη ώρα, σε αυτή την δύσκολη καμπή στην πορεία του τόπου, σε μια τέτοια πολιτική διαδικασία όπως η συνδιάσκεψη του κινήματός μας, καθήκον μας είναι να αξιολογούμε νυφάλια τη διαχρονική μας πορεία. Φωτίζουμε έτσι καλύτερα το δρόμο μπροστά μας. Αυτό δεν μας φοβίζει, γιατί είμαστε άνθρωποι της προόδου, ποτέ δεν φοβόμαστε αλήθειες, μακριά από μας οι δογματισμοί. Η κριτική, η αξιολόγηση, ακόμα και η αναθεώρηση των απόψεών μας, είναι στον πυρήνα των αρχών μας, πολύ περισσότερο όταν οι καιροί και οι συνθήκες αλλάζουν. Καθήκον μας επίσης είναι να υπερασπιστούμε την ιστορική μας διαδρομή, τις κατακτήσεις μας, αλλά και να σταθούμε αυτοκριτικά σε λάθη ή παραλήψεις. Σήμερα περισσότερο από ποτέ πρέπει να είμαστε ακριβοδίκαιοι με την ιστορία μας. Αυτό που έχω να πω σήμερα από αυτό το βήμα είναι ότι τα χρόνια από το 1974 και μετά το ΠΑΣΟΚ συνέβαλε καθοριστικά στην πρόοδο και στην δημιουργία μιας καλύτερης Ελλάδας. Τότε μιλήσαμε για λαϊκή κυριαρχία και την κάναμε πράξη. Σήμερα καλούμαστε να εμβαθύνουμε τη δημοκρατία που εχμαλωτίζεται από ιδιωτελή και ισχυρά συμφέροντα. Μιλήσαμε για κοινωνική απελευθέρωση και η Ελλάδα τα χρόνια που ακολούθησαν έγινε για πρώτη φορά μια ανοιχτή κοινωνία, με λιγότερους αποκλεισμούς, με ελευθερία λόγου, με περισσότερα δικαιώματα για τους πολίτες. Σήμερα καλούμαστε να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό και αποτελεσματικό δίκτυο αλληλεγγύης, στήριξης, παιδείας και συμμετοχής για τους ανέργους, για τους νέους, τους αδύναμους, τους συνταξιούχους, τους μετανάστες.
Μιλήσαμε τότε για τον πατριωτικό μας ρόλο και την εθνική μας ανεξαρτησία. Μια αξία που σήμερα είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Και παλέψαμε ώστε η Ελλάδα από υποχείριο ξένων δυνάμεων να σταθεί με ανεξάρτητη φωνή όταν άλλες δυνάμεις περίμεναν έξωθεν οδηγίες. Να γίνει η Ελλάδα σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, να μπει στον πυρήνα των ευρωπαϊκών εξελίξεων, να παίζει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις της διεθνής. Πράγματα διόλου αυτονόητα για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες πριν από λίγες μόλις δεκαετίες, όταν η χώρα μας έζησε μια μακρά περίοδο και αναταραχών και εκτροπών. Σήμερα, σύντροφοι και συντρόφισσες, ναι, εμείς η δικιά μας παράταξη καλείται και πάλι να βγάλει την Ελλάδα από την επιτήρηση, από την εξάρτηση και να σταθεί στα δικά της πόδια. Και ναι, εμείς θα τα καταφέρουμε. Η κοινωνική δικαιοσύνη, η άρση των αποκλεισμών, η ευρωπαϊκή μας πορεία, κατακτήσεις για τους αδύναμους, αποτελούν όχι μόνο την ιστορική μας κληρονομιά αγώνων, αλλά και την απόδειξη και πηξίδα, το ιδεολογικό πολιτικό μας οπλοστάσιο για να εφαρμόσουμε τις αναλύωτες στον πυρήνα τους αξίες, θεμελιακές αρχές μας στη νέα εποχή που ξεκίνησε. Όσοι θέλουν να ισοπεδώσουμε όσα έγιναν, να αποδεχθούμε ότι η άνοιξη που ξεκίνησε με τη μεταπολίτευση και σημαδεύτηκε με την παρουσία μας ήταν μια χαμένη άνοιξη, τους λέμε όχι. Μετά από δύσκολες, σκοτεινές δεκαετίες, η περίοδος που ξεκίνησε το 1974 και που συνέβαλε αποφασιστικά το κίνημά μας ήταν μια περίοδος τεράστιας προόδου για τη χώρα μας. Και τιμούμε σήμερα όλους τους συντρόφους και συντρόφισσες που πρόσφεραν τα χρόνια αυτά, αλλά που έφυγαν από κοντά μας, όπως και πρόσφατα ένας ακέραιος, περήφανος δημοκράτης και αγωνιστής, ο Σάκης ο Πεπονής. Σε όλους αυτούς χρωστάμε να μείνουμε εγγυητές αυτών των αξιών, να μην εγκαταλείπουμε το αξιακό μας πλαίσιο, τις ιδρυτικές μας αρχές, που δεν είναι ξεπερασμένες επειδή έχουμε την αμήλικτη πραγματικότητα του σημερινού αγοραίου καπιταλισμού. Η προσωπική μου εμπειρία με πείθει όλο και περισσότερο για την ανάγκη να αναδυθούν διεθνώς οι βασικές μας αξίες του σοσιαλισμού και της δημοκρατίας, για κοινωνική δικαιοσύνη, ισονομία, ελευθερία και αλληλεγγύη. Και θέλω η απάντηση να είναι ξεκάθαρη σε όσους ισοπεδωτικά μας ζητούν να ξεχάσουμε το παρελθόν μας, γιατί μας κρατά καθυλωμένους αυτό και άτολμους. Αναγνωρίζοντας τα θετικά της πρόοδου αυτής, στα οποία βάλαμε μαζί ανεξίτηλη σφραγίδα, δεν μπορούμε σήμερα παρά να την υπερβούμε επίσης από την αναγκαία κριτική ματιά. Μια ουσιαστική κριτική και αυτοκριτική της περίοδου μπορεί να αναγνωρίσει αιτίες της προηγούσας κρίσης, χωρίς να παραγνωρίζει τα βήματα και τις κατακτήσεις της χώρας. Να αναγνωρίσει ότι απέναντι στη σύμφυση και αδιαφάνεια των ιδιωτελών συμφερόντων, το πολιτικό σύστημα, όταν δεν την καλλιέργησε, αντέδρασε με συμβιβασμούς ή με οριακές βελτιώσεις που ήταν ανεπαρκείς. Να κάνουμε την κριτική ώστε να ομολογήσει την αδυναμία για ανατροπές και ρήξεις όποτε κυριάρχησε η ενσωμάτωσή μας στις κρατικές και πελατειακές δομές. Να παραδεχτεί τις ημιτελείς μεταρρυθμίσεις, την αποδυνάμωση των αντιπροσωπευτικών θεσμών, την αδυναμία εμβάθυνσης της δημοκρατίας, την έλλειψη ευνομίας και διαφάνειας, την αδυναμία να κτίσουμε μια εύρωστη οικονομία, μια χώρα παραγωγική και δυναμική, να σεβαστούμε, να αξιοποιήσουμε το περιβάλλον μας, την ιστορική μας κληρονομιά, τα συγκριτικά πλεονεκτήματά μας, την αδυναμία καταπολέμησης της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της γραφειοκρατίας, της παραοικονομίας,
της φόρο διαφυγής και της εσχροκέρδειας, την επικράτηση πελατειακών συντεχνιακών νοοτροπιών που υπέσκεψαν την πρόοδο της χώρας, ορισμένες φορές και στο δικό μας χώρο κατά παράβαση των αρχών και αξιών μας. Και εδώ οι δικές μας ευθύνες είναι ακέραιες, όχι διότι φέρουμε την κύρια ευθύνη για τη δημιουργία και συντήρηση των παθογενειών των προηγούμενων δεκαετιών. Αντιθέτως, η πελατειακή λογική είναι βαθιά συντηρητική, εργαλείο αφομοίωσης ριζοσπαστικών αλλαγών, εξαγοράς συνειδήσεων, εξάρτησης κοινωνικών δυνάμεων. Είναι ίδιον των δεξιών παρατάξεων και είναι η μήτρα της σημερινής μας εξάρτησης από δανεικά. Η δικιά μας ευθύνη ήταν όταν εμείς ανεχτήκαμε ή υιοθετήσαμε τέτοιες πρακτικές ή όταν δηλιάσαμε να είμαστε ανατρεπτικοί. Τότε η συντήρηση επέπλεε. Γιατί εμείς έχουμε την ευθύνη να είμαστε η κατεξοχήν μεταρρυθμιστική και ρίζοσπαστική δύναμη της κοινωνίας. Πάντα και διαχρονικά να πηγαίνει την Ελλάδα μπροστά. Αυτές τις ευθύνες εξάλλου δηλώσαμε έτοιμοι να αναλάβουμε όταν διεκδικήσαμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2009. Και αυτή είναι η εντολή που μας έχει δώσει ο ελληνικός λαός. Τις αναλαμβάνουμε λοιπόν με παρησία τις ευθύνες αυτές απέναντι στους πολίτες. Παράλληλα, κάνουμε αυτό που πρέπει για την σίγουρη πορεία εξόδου από την κρίση. Είμαστε αποφασισμένοι σε αυτό τον χρόνο που μας δίνεται με την στήριξη των εταίρων μας, παράλληλα να αλλάξει και η Ελλάδα. Κλείνοντας τους λογαριασμούς μας με το παρελθόν, θέλω να απαντήσω σε μια άλλη αντίθετη κριτική. Ότι στην πορεία μας λένε εγκαταλείψαμε τις ιδέες και αξίες μας, ξεχάσαμε τις ρίζες μας και την καταγωγή μας επειδή δεν ακολουθήσαμε μια σοσιαλιστική ορθοδοξία. Αυτοί που μας κρίνουν έχουν πρώτα απ' όλα μείνει στην εποχή του διεθνούς διπολισμού και της θεοποίησης του κράτους ως εργαλείου κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής παρέμβασης. Εμείς δεν θεοποιούμε, δεν δαιμονοποιούμε ούτε την αγορά, ούτε το κράτος. Και αυτό μας διαφοροποιεί και από τη δεξιά και από την παραδοσιακή αριστερά. Αντιθέτως, θεωρούμε και την αγορά εργαλείο που ρυθμίζεται από το κράτος και το κράτος δημοκρατικό εργαλείο για την εξυπηρέτηση του ανθρώπου, της κοινωνίας, της στήριξης, της βιώσιμης ανάπτυξης και του δημοσίου συμφέροντος. Η δογματική αριστερά δυνατεί να εκφράσει μια ρίζοσπαστική αντίληψη για το κράτος. Ο κρατισμός όχι μόνο δεν έφερε ευτυχία στα πρώην κομμουνιστικά καθεστώτα, αλλά και στην Ελλάδα ήταν η έκφραση της συντήρησης. Γιατί το ερώτημα δεν είναι αν θα έχουμε ή όχι ισχυρό κράτος, αλλά ποιο κράτος. Κράτος εχμάλωτο στα διάφορα συμφέροντα του κεφαλαίου, των συντεχνιών, των ουσφετολογικών κομματικών παρεμβάσεων, της αυθαιρεσίας του κάθε παράγοντα ή μηντιάρχη, ή το κράτος πρόνοιας, διαφάνειας, δικαιοσύνης, ισονομίας και ευνομίας. Αν όμως θέλουμε το δεύτερο και αυτό θέλουμε εμείς, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συγκρουστούμε με αντιλήψεις και πρακτικές και να μην κρύβουμε συντηρητικές λογικές πίσω από επαναστατικά συνθήματα. Φίλες και φίλοι, ο Ανδρέας Παπανδρέου διακήρυξε ότι ένα σοσιαλιστικό κίνημα οφείλει να έχει αυθεντική σχέση με την αλήθεια, να προσαρμόζεται στις αλλαγές των εποχών, κρατώντας πάντα σταθερή την πηξίδα αξιών και αρχών. Όταν αγωνιζόμασταν για την Ελλάδα που ανήκει τους Έλληνες, την κοινωνική αλλαγή, όταν αγωνιζόμασταν για την Ελλάδα της Ευρώπης και τον εξυγχρονισμό της κοινωνίας μας, από τις ίδιες αξίες εμπνεόμασταν. Ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές αυτών των δεκαετιών. Το 1985 με το πρόγραμμα σταθεροποίησης της οικονομίας. Το 1994 με το πρόγραμμα σύγκλησης
εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο κοινωνικής δικαιοσύνης, προστατεύοντας ταυτόχρονα τη χώρα από τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Αυτόν που παραλάβαμε μετά την καταστροφική περίοδο 90-93 και αυτόν που κυριολεκτικά τίναξε στον αέρα η ακόμα πιο καταστροφική πενταετία της τελευταίας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και σήμερα, μέσα από πρωτοφανείς και δύσκολες συνθήκες, τις ίδιες αξίες υπηρετούμε, επιστρέφοντας τις ρίζες των ιδρυτικών μας στόχων, αλλά με τον τρόπο που ταιριάζει στις σημερινές προκλήσεις και συνθήκες, βάζοντας το συμφέρον της πατρίδας πάνω από οποιοδήποτε μικροκομματικό συμφέρον, βάζοντας το συμφέρον των πολιτών πάνω από το δικό μας ή οποιαδήποτε συντεχνιακό συμφέρον. Γιατί το ΠΑΣΟΚ ήταν, είναι και θα είναι πάντα μια πλειοψηφική πολιτική και κοινωνική δύναμη της πατριωτικής, δημοκρατικής, σοσιαλιστικής και οικολογικής αριστεράς. Πλειοψηφική, γιατί δεν είμαστε κόμμα άρνησης και διαμαρτυρίας. Είμαστε πολυσυλλεκτικό κίνημα που αντανακλά τα συμφέροντα ευρύτερης πλειοψηφίας. Είμαστε δύναμη κυβερνητικής ευθύνης, δημιουργίας και αλλαγής. Είμαστε δύναμη πατριωτική, γιατί πάνω απ' όλα θέτουμε το συμφέρον του τόπου και πιστεύουμε βαθιά στις δυνατότητες και προοπτικές της χώρας μας και του ελληνισμού. Πατριωτικό για μας είναι ό,τι ενώνει και εμπνέει τους Έλληνες και θεμέλιο λίθιο του πατριωτισμού μας το κεκτημένο μιας ελεύθερης παραγωγικής ανεξάρτητης πατρίδας. Είμαστε δύναμη δημοκρατική, γιατί η δημοκρατία για μας δεν είναι απλώς ένα μέσο. Είναι καταρχήν αυτοσκοπός. Απελευθερώνει τους πολίτες, τις δυνατότητες, τη φωνή τους, την προσωπικότητά τους. Είμαστε δύναμη σοσιαλιστική, γιατί γνώμονας των επιλογών μας είναι ο άνθρωπος, η ζωή του, η ευημερία του και κριτήριο της πράξης μας η δικαιότερη κατανομή του πλούτου και το κράτος δικαίου. Είμαστε δύναμη οικολογική, γιατί πιστεύουμε στην αλληλεγγύη των γενεών, προστατεύουμε την κληρονομιά μας, την παγκόσμια κληρονομιά, υπερασπίζουμε τη ζωή στον πλανήτη, αγωνιζόμαστε για μια ανάπτυξη με κέντρο τον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής. Είμαστε αριστερά, γιατί παραμένουμε πάντα φορέας ριζοσπαστισμού, μεταρρύθμισης και ανατροπής που στοχεύει στη βαθιά κοινωνική δικαιοσύνη και αλλαγή. Αυτό ήταν, είναι και θα είναι πάντα το αξιακό μας πλαίσιο, ο λόγος ύπαρξης της παράταξής μας, της φυσιογνωμίας μας. Αυτά μας συνδέουν με την κοινωνία, αλλά και απευθείας με την ιδρυτική μας διακήρυξη, και είναι καλό να τα επαναλάβουμε στα σημερινά μας γενέθλια, και χρόνια μας πολλά για τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό καλούμαστε να κάνουμε και σήμερα, και αυτό κάνουμε. Όχι να αποστασιοποιηθούμε από τις αξίες, να τις ενδυναμώσουμε, να τις ισχυροποιήσουμε σε δύναμη αλλαγής και ανατροπής για μια καινούργια αρχή στην ιστορία μας. Αυτή είναι και η απάντηση στην κρίση. Τα δύο αυτά χρόνια πασχίζουμε και καταφέρνουμε να αντιμετωπίσουμε το έλλειμμα και να διαχειριστούμε το χρέος που μας άφησε η Νέα Δημοκρατία. Όμως αυτά είναι τα συμπτώματα συντηρητικών και πελατειακών λογικών, θεσμών και αντιλήψεων που σήμερα, δύο χρόνια μετά, καλούμαστε να αλλάξουμε, όπως και αλλάζουμε ριζικά. Σήμερα, ξεκινώντας ένας νέος κύκλος που άνοιξε δύσκολα, που όμως είμαι βέβαιος ότι θα τον κλείσουμε σε δύο χρόνια, έχοντας αφήσει πίσω μας μια νέα εθνική κληρονομιά, την παραγωγική και δημιουργική Ελλάδα, την Ελλάδα της δικαιοσύνης, ευνομίας, προστασίας του πολίτη, ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων. Σήμερα είναι εδώ αυτό το ΠΑΣΟΚ. Και όταν αναφέρονται σε μας, όταν αναφέρονται διάφοροι σε μας, άλλοι μιλούν για το παλιό ΠΑΣΟΚ, άλλοι για το νέο, άλλοι για το υποτιθέμενο βαθύ ΠΑΣΟΚ, άλλοι για το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα, άλλοι για το ΠΑΣΟΚ του Σιμίτη, άλλοι για το ΠΑΣΟΚ του Γιώργου, μιλούν για το ΠΑΣΟΚ των μεταρρυθμιστών εναντίον του ΠΑΣΟΚ των αναχρονιστών.
Εγώ μιλώ για το ΠΑΣΟΚ. Εγώ μιλώ για το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. Το σύνολο των ανθρώπων και των κοινωνικών δυνάμεων που μας οδήγησαν μετά από 37 χρόνια να είμαστε και πάλι εδώ, παρόντες στην πιο δύσκολη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της πατρίδας μας. Και γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν θα έχει την τύχη άλλων παλαιότερων κομματικών σχηματισμών. Είναι και παραμένει κόμμα που εκφράζει την πλειοψηφία του λαού μας. Και είμαι περήφανος που σας μιλάω. Είμαι περισσότερο περήφανος όμως που εσείς βρίσκεστε εδώ, στη μάχη αυτή, μαζί για μια καλύτερη Ελλάδα. Μια κορυφαία διαδικασία μετά από πετυχημένες περιφερειακές συνδιασκέψεις με ξεκάθαρους στόχους, αν και σε διαφορετικές συνθήκες, και εντός και εκτός βεβαίως της χώρας μας, σε ένα διεθνές περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούμαστε. Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, δεν είμαι εδώ για να σταματήσω τον διάλογο. Είμαι εδώ για να τον εγγυηθώ. Ούτε είμαι εδώ για να στηρίξω μηχανισμούς. Είμαι εδώ για να απελευθερωθούμε από αυτά. Δεν είμαι εδώ για να χωρίσω μηχανιστικά τα μέλη μας με ταμπέλες και δογματισμούς. Είμαι εδώ για να τα υπερβούμε όπως τα υπερβαίνουμε και να εγγυηθώ τη συμμετοχή και τον σεβασμό σε κάθε στέλεχος και φίλο του ΠΑΣΟΚ. Δεν είμαι εδώ για να συμβιβαστώ με πρακτικές συντηρητικές που χειραγωγούν τα μέλη, είτε τον πολίτη, είτε το πολιτικό σύστημα. Είμαι εδώ για να εγγυηθώ ότι μαζί θα μαχόμαστε καθημερινά για να σπάσουμε τα δεσμά της πελατειακής Ελλάδας, των ισχυρών αλλά και ιδιωτελών συμφερόντων. Και το ΠΑΣΟΚ, η δύναμή του είναι πάντα οι διαφορετικές απόψεις που συντίθενται, αλλά η αντιπαράθεση των ιδεών, όχι των προσώπων. Και σήμερα έχουμε και χρέος όχι μόνο στους εαυτούς μας, αλλά και στους λαούς της Ευρώπης, θα έλεγα του κόσμου, να προσφέρουμε από την πικρή μας εμπειρία τη δικιά μας σκέψη, δικιά μας ανάλυση, τις δικές μας προοδευτικές λύσεις που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων φαινομένων και προγκλήσεων. Γιατί, φίλες και φίλοι, πολλά άλλαξαν γύρω μας τις τελευταίες δεκαετίες. Ζούμε μια κρίση που δυστυχώς εμείς έχουμε το θλιβερό προνόμιο να την βιώνουμε από πρώτο χέρι. Και αυτή είναι μια ιστορική και ασυγχώρητη ευθύνη της συντηρητικής παράταξης. Δεν ισχυριστήκαμε ποτέ ότι η χώρα μας δεν είχε και πριν προβλήματα. Το αντίθετο, μάλιστα. Αυτά όφιλε και οφείλει να αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση που υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον των πολιτών. Με αυτά παλεύουμε τώρα. Αλλά η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο να μην διορθωθούν οι αδυναμίες, να μην αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, αλλά να διωγγωθούν σε τέτοιο βαθμό που η Ελλάδα να βρεθεί ευάλωτη όσο καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα στο έλεος της διεθνούς κρίσης, προκαλώντας μάλιστα και νέα. Σχεδόν διπλασιάστηκε το χρέος μας τα 5 εκείνα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Βρεθήκαμε να είμαστε τελευταίοι στην παγκόσμια κατάταξη στη διαχείρισή του. Το έλλειμμα εκτινάχτηκε. Αφέθηκε η χώρα έκθετη στις άγριες ορέξεις ανεξέλεγκτων αγορών. Το εύκολο θύμα, ο αδύναμος κρίκος της Ευρωζώνης. Πρώτοι αναγνωρίσαμε βέβαια τις δικές μας ευθύνες, αλλά και πρώτοι μιλήσαμε για την ευρωπαϊκή, την παγκόσμια διάσταση της κρίσης. Ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, καθώς και ως Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, δίνω μάχη για να ενισχυθούν οι δυνάμεις που παλεύουν για μια προοδευτική, ανθρώπινη παγκοσμιοποίηση. Και αν ήμασταν μια φορά σοσιαλιστές πριν από αυτή την κρίση, τα όσα ζούμε τώρα μας κάνουν δύο φορές σοσιαλιστές. Σε ένα δυσμενές περιβάλλον κυριαρχίας των συντηρητικών δυνάμεων έδωσα και δίνω μάχη παντού. Δίνουμε μάχη παντού. Είναι μια μάχη
για την κοινωνία δικαίου, αλλά και είναι και μάχη για την αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης. Τρεις είναι οι στόχοι αυτής της μάχης στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Είναι πρώτα μια μάχη δημοκρατίας. Η δημοκρατία ιστορικά βρήκε έκφραση σε επίπεδο εθνών, κρατών. Και στο πλαίσιο κάθε έθνος υπήρχε η δυνατότητα δημοκρατικών αποφάσεων και ρυθμίσεων ακόμα και της αγοράς. Με την παγκοσμιοποίηση το κεφάλαιο ξέφυγε. Μέσω φορολογικών παραδείσων, offshore, μέσω ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος διεθνοποιημένο, αλλά ακόμα διαφανές. Απέφυγε ρυθμίσεις, απέφυγε υποχρεώσεις, απέφυγε την φορολόγηση. Σήμερα η συγκέντρωση της εξουσίας, χρήματος, περιουσίας, μίντια, τεχνογνωσίας, στρατιωτικής ισχύως στα χέρια λίγων και μόνο ανθρώπων είναι εφιαλτική. Ζούμε μια πρωτοφανή δημοκρατική εκτροπή για την ίδια την ανθρωπότητα. Μια πρωτοφανή έλλειψη δημοκρατικής νομιμοποίησης και λογοδοσίας στον παγκόσμιο τρόπο που λειτουργεί η παγκόσμια οικονομία. Γι' αυτό και ο πρώτος στόχος είναι μιας παγκόσμιας ή έστω μιας πιο ισχυρής ευρωπαϊκής δημοκρατικής διακυβέρνησης που θα θέτει ρυθμίσεις, όρους, ελέγχους, θα εμπεδώνει τη διαφάνεια, θα σταματά την διαφυγή κερδών και φόρων, θα εξυγιένει το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και παρά την συντηρητική κυριαρχία στην Ευρώπη, παρά το σχετικά μικρό μας μέγεθος ως χώρα, παρά την αναξιοπιστία που κληρονομήσαμε ως χώρα από την προηγούμενη κυβέρνηση και που βήμα-βήμα αποτινάσουμε, οι θέσεις και οι ιδέες μας γίνονται όλο και πιο αποδεκτές, έστω με καθυστέρηση. Και είναι αυτές οι θέσεις που από την πρώτη στιγμή υποστήριξα για την έξοδο από την κρίση. Θυμηθείτε τι είπαμε από την αρχή. Από την πρώτη στιγμή μίλησα για την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη. Για την ανάγκη μιας νέας ευρωπαϊκής αναπτυξιακής στρατηγικής με άξονα καθαρές τεχνολογίες, πράσινη οικονομία και καινοτομία παράλληλα με την δημοσιονομική εξυγίανση. Για την ανάγκη αλλά και δυνατότητα να βρούμε νέους πόρους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με την καθιέρωση επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών φόρου ενός είδους Tobin Tax καθώς και φόρου επί του διοξιδίου του άνθρακα. Μίλησα από την αρχή για την ανάγκη να προστατευτούμε απέναντι στη συχνά αδιαφανή λειτουργία των αγορών, των παραγόγων ή των οίκων αξιολόγησης που σήμερα έχουν φτάσει να ορίζουν τύχες ολόκληρων λαών και κοινωνιών χωρίς καμία δημοκρατική νομιμοποίηση, χωρίς κανέναν ουσιαστικό έλεγχο από πουθενά. Για την ανάγκη μιας ευρωπαϊκής απάντησης σε μια κρίση χρέους που έπληξε βέβαια πρώτα την Ελλάδα αλλά που στην πραγματικότητα δεν αφορούσε μόνο την Ελλάδα αλλά συνολικά την Ευρωζώνη. Για την ανάγκη θέσπισης εργαλείων για την αποκοινού αντιμετώπιση της κρίσης χρέους της Ευρώπης. Ακόμα και για την ανάγκη να καθιερώσουμε ευρωομόλογα μίλησα και μιλήσαμε εμείς πρώτοι από την αρχή της κρίσης. Πολλά από αυτά, φίλες και φίλοι, που έλεγα από την αρχή ακούγονταν τότε αιρετικά ή εκλαμβάνονταν ως άλοθη αποφυγής ανάληψης ευθύνης από τη χώρα μας. Σήμερα είναι στο τραπέζι των επίσημων ή άτυπων συζητήσεων είναι πια και στο δρόμο της εφαρμογής. Γιατί το αλεξέλεγκτο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι αυτό που προκάλεσε την κρίση που εκδηλώθηκε το 2008 και την οποία πλήρωσαν και πληρώνουν εκατομμύρια αθώοι πολίτες ανά τον κόσμο. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, ο δεύτερος στόχος μας είναι η εμπέδωση της ισότητας, της ισονομίας, της ευνομίας και της δικαιοσύνης παγκοσμίως. Η ανισότητα τρέφει την αδικία και η συγκέντρωση του κεφαλαίου δημιουργεί την ανισότητα και την αδικία. Σήμερα το 2% του πληθυσμού παγκοσμίως κρατά το 50% του παγκόσμιου πλούτου. Ένα μικρό κατεστημένο 6.000 ατόμων κρατά
τεράστια ποσά και εξουσίες διεθνώς κατά τον συγγραφέα Ρόθκοπ. Μιλά αυτός για ένα ξεχωριστό έθνος. Το ονομάζει Ριτσιστάν ή σε ελεύθερη μετάφραση το Πλούτιστάν, μια μικρή και πανίσχυρη ελίτ εκτός ελέγχου από τα κράτη. Αλλά και αυτή η ανισότητα υπάρχει και εντός των κρατών. Ο Στίγλιτς, ο Κρούγμαν, ο Ράις μας περιγράφουν την ανισότητα εντός της Αμερικής σήμερα ως παρόμοια της εποχής του μεγάλου κράχ του 29 και θεωρούν βασικό αίτιο της κρίσης αυτή την ανισότητα, είτε γιατί η συγκέντρωση εξουσίας εχμαλώτησε τους δημοκρατικούς ελέγχους υπέρ του κεφαλαίου, είτε διότι η φτώχεια επιβίωνε με δανεικά. Μια άλλη μορφή ανισότητας είναι μεταξύ των κρατών. Οι αναδυόμενες οικονομίες ανταγωνίζονται τις αναπτυγμένες μέσω της ανισότητας. Φτηνά εργατικά χέρια, περισσότερες ώρες δουλειάς, έλλειψη συλλογικών διαπραγματεύσεων, έλλειψη κοινωνικών δομών, άθλιες συνθήκες εργασίας όπως είναι η παιδική εργασία, η ανεμπόδιστη υποβάθμιση του περιβάλλοντος, όλα αυτά βοηθούν σε ένα πρόσκαιρο για αυτές τις χώρες αλλά καθοριστικό πλεονέκτημα ανταγωνιστικότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί στις αναπτυγμένες χώρες η ανεργία σε ιστορικά ύψη. Πάνω από 20% είναι η ανεργία των νέων σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, αλλά με ρεκόρ σε χώρες όπως την Ιταλία και την Ισπανία που είναι στο 40%. Εμείς είμαστε αλληλέγγυοι με τη νέα γενιά που σωστά διαδηλώνει και διαμαρτύρεται ενάντια σε ένα παγκόσμιο σύστημα που βασίζει την ανταγωνιστικότητα στην ανισότητα. Εμείς θέλουμε την ανταγωνιστικότητα όχι μέσω ανισότητας, αλλά μέσω ποιότητας, με επίκεντρο τον άνθρωπο, όχι την περιοθωριοποίησή του. Και αυτό με φέρνει στον τρίτο στόχο που έχουμε στην Ευρώπη και διεθνώς. Μια ανάπτυξη πράσινη, βιώσιμη, όπου η επένδυση σε νέες ανανεώσιμες τεχνολογίες, παιδεία, καινοτομία, υποδομές, εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες, οικολογική γεωργία και υπηρεσίες θα δημιουργήσουν μια νέα όθηση στις οικονομίες μας. Θα σπάσουν τον φαύλο κύκλο της ύφεσης. Θα προετοιμάσουν τις κοινωνίες μας για μια οικονομία πέρα από την πετρελαϊκή εξάρτηση. Εδώ η Ευρώπη μπορεί και έπρεπε να παίξει το νέο της ρόλο. Ένα πρότυπο εξανθρωπισμού της παγκόσμιας οικονομίας, στηρίζοντας δημοκρατικές ρυθμίσεις των αγορών, χτυπώντας την ανισότητα και επενδύοντας σε μια άλλη πράσινη, ποιοτική, ανταγωνιστική, παραγωγική και εξαγωγική ανάπτυξη, δημιουργώντας μια νέα οικονομική και πολιτική σχέση με τις χώρες της Μεσογείου που αναδύονται δημοκρατικά. Εμείς οι σοσιαλιστές αυτά διεκδικούμε. Διεκδικούμε μια προοδευτική και σοσιαλιστική Ευρώπη που θα αλλάξει και την εικόνα της Ευρώπης, αλλά θα παίξει και ρόλο εξανθρωπισμού στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Γιατί η Ευρώπη μόνο της λιτότητας δεν έχει μέλλον. Ναι, φίλες και φίλοι, όλοι μας χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τα δημοσιονομικά μας επιτέλους με υπευθυνότητα. Αλλά χρειάζεται το σύνολο η Ευρώπη να έχει ισχυρή αναπτυξιακή στρατηγική. Αλλιώς ακόμα και τα προγράμματά μας, της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας, αλλά και άλλων χωρών, θα βρεθούν σε μεγάλη δυσκολία. Κάτι που, όπως ξέρετε, έχουμε ήδη θέσει στους εταίρους μας τις τελευταίες μέρες. Με τη συνεχή διεκδίκησή μας, οργανωμένη, σοβαρή και συστηματική προσπάθεια, την ανάκτηση της αξιοπιστίας, της προσπάθειας, θυσίες του ελληνικού λαού, πετυχαίνουμε συνεχώς καλύτερους όρους στήριξης από τους εταίρους μας για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος του χρέους. Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουλίου, που με κόπο διεκδικήσαμε και διαπραγματευτήκαμε, σηματοδοτούν
νέα προοπτική για τη χώρα μας βελτιώνουν σημαντικά προϋποθέσεις να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς το πρόβλημα του υπέρογκου χρέους που ήταν θηλιά στο λαιμό της χώρας και του λαού μας. Και αποδεικνύεται η ορθότητα της στρατηγικής μας. Αυτή η μάχη συνεχίζεται. Η μάχη στο διεθνές στερέωμα, πολιτική, ιδεολογική, αλλά και με πρακτικές προεκτάσεις στη χώρα μας. Πέρα όμως από το ζωτικό πρόβλημα της οικονομίας μας, η μάχη αυτή αφορά και άλλα κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε διεθνές επίπεδο. Δεν μπορούν μόνο σε εθνικό, όπως είναι του περιβάλλοντος, των μεταναστευτικών ροών. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με αμύωτη ένταση αυτές τις μάχες. Γιατί παρά τα προβλήματά μας, εμείς έχουμε το θάρρος να μιλάμε, να υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας απέναντι στα ταμπού και το συντηρητικό κατεστημένο. Όπως με τις εξεγέρσεις στη Βόρεια Αφρική και τον αγώνα του αιτημάτους για ελευθερία, ισότητα και εξυγχρονισμό. Όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, επειδή ακριβώς το διεθνές περιβάλλον είναι τόσο ρευστό, επειδή οι διεθνείς αναταραχή και οι αλλαγές δεν έχουν τελειώσει, επειδή ακόμα και εκεί θα δοθούν μάχες, γι' αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία να εφροντίσουμε εμείς τα του οίκου μας, να σταθούμε δηλαδή εμείς χωρίς εξαρτήσεις στις δικές μας δυνάμεις. Σύντροφοι και συντρόφισσες, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να δούμε κατάματα τις προκλήσεις και να μιλάμε αληθινά μεταξύ μας αλλά και προς την κοινωνία. Τι είναι τελικά σοσιαλιστικό, τι σημαίνει πρόοδος? Αλήθεια, σύντροφοι, υπάρχει κάποιος που υποστηρίζει ότι η μισθολογική ανισότητα στο δημόσιο είναι προοδευτική πολιτική? Είναι προοδευτικό το ρουσφέτη και η αδιαφάνεια? Είναι προοδευτικό κάποιοι να πληρώνουν τους φόρους τους και κάποιοι να ζουν με μαύρο χρήμα, παρασιτώντας σε βάρος όλων των υπολείπων? Είναι εν τέλει προοδευτικό να μετακυλίουμε δημόσιο χρέος στις επόμενες γενιές, διεγγώνοντάς το συνεχώς? Είναι προοδευτικό να χρησιμοποιούμε το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενο, ή ακόμα χειρότερα να δανειζόμαστε από τις επόμενες γενιές για να πληρώσουν και να συντηρούμε ένα υπερτροφικό, σπάταλο, αντιπαραγωγικό κράτος, αλλά και εχθρικό κράτος προς τον πολίτη? Είναι προοδευτικό η βαθμολογία και επιτυχία ενός φοιτητή, δηλαδή το ίδιο το μέλλον ενός ανθρώπου, να εξαρτάται από αδιαφανείς μεσολαβήσεις μέσω φοιτητικών παρατάξεων? Είναι προοδευτικό και δημοκρατικό τα πανεπιστήμια μας, που θα έπρεπε να είναι κατεξοχήν κέντρα απόλυτα ελεύθερης ανταλλαγής ιδεών, προσβάσιμα, με συμμετοχή στην περιφερειακή ανάπτυξη, να είναι σήμερα άβατα στα οποία ουσιαστικά κυριαρχεί η εσωστρέφεια και η παντελής ανελευθερία του λόγου? Είναι προοδευτικό μια κοινωνική τάξη να έχει εξασφαλίσει για τον εαυτό της τον περιορισμό του ανταγωνισμού και να στερούμε από κάποιον νέο το δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμα που θέλει, αλλά και μπορεί να κάνει βάση των επαγγελματικών του προϋποθέσεων? Και θα μπορούσα να συνεχίσω έναν μακρύ κατάλογο ερωτημάτων. Κυρίε, επιβάλλουν να ακολουθήσουμε τη νέα μας εθνική στρατηγική, που δεν θα βγάλει μόνο τη χώρα από την πρόσκαιρη κρίση, αλλά θα οδηγήσει την Ελλάδα και τους Έλληνες ξανά σε ευημερία, συσπυρώνοντας νέες δυνάμεις. Αν παλιότερα στη δεκαετία μιλούσαμε για τους μη προνομιούχους της εθνικής λαϊκής ενότητας, ή αργότερα για τις εξυγχρονιστικές δυνάμεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, σήμερα μιλάμε καθαρά για την συσπήρωση όλων των παραγωγικών και δημιουργικών δυνάμεων της χώρας, για την παραγωγική Ελλάδα που στέκεται στα πόδια της. Μια Ελλάδα που μετατρέπει τον Έλληνα από μεταπράτη ιδεών και πλούτου σε πραγματικό παραγωγό προϊόντων, σε αυθεντικό δημιουργό της νέας ευημερίας. Να φύγουμε από την Ελλάδα του παρασιτισμού και της εξάρτησης σε αυτή την παραγωγή. Διότι δυστυχώς ακόμα και η εμπειρία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε κατά καιρούς σε αυτόν τον ομφάλιο λόρο της εξάρτησης, όταν παραδείγματος χάρη υπονομεύτηκε η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας μέσω επιδοτήσεων
που στήριζαν μαζική και όχι ποιοτική παραγωγή, παραγωγή για χωματερές. Στρατηγική αυτή έχει ως προϋπόθεση να δεσμευτούμε ότι ο πλούτος που παράγει ο τόπος και τα βάρη που σηκώνει ο λαός θα κατανέμονται δίκαια και λογικά. Είναι για αυτήν ακριβώς τη δίκαιη παραγωγική Ελλάδα που δημιουργεί τη νέα δημοκρατία χωρίς δανεικά, χωρίς δεκανίκια, που αλλάζουμε πρότυπα και δομές και κοινωνία. Γι' αυτό έχουμε μπροστά μας στην Ελλάδα πολύ συγκεκριμένες προτεραιότητες. Δίνουμε τη μάχη για ένα νέο πράσινο αναπτυξιακό πρότυπο. Αφήνουμε την θνησυγενή ανάπτυξη των επιδοτήσεων, την ανεξέλεγκτη παραοικονομία, την κατασπατάληση του δημόσιου πλούτου, της αδιαφανής διαδικασίας και τον άκρητο καταναλωτισμό. Προτάσουμε την κουλτούρα της παραγωγής, της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, της διαφάνειας, της ευνομίας και συνευθύνης. Δίνουμε μάχη ανατροπής στις σχέσεις κράτους και αγοράς. Λέμε όχι στην ασύντοτη αγορά, στο πελατειακό, πατερναλιστικό και αδιαφανές κράτος. Λέμε ναι σε μια αγορά που συμβάλλει δημιουργικά στην παραγωγή κοινωνικού κεφαλαίου και πλούτου. Λέμε ναι σε ένα κράτος που με αποκεντρωμένο αναπτυξιακό τρόπο πια με τον Καλλικράτη, ρυθμιστικό και αναδημητικό του ρόλο εγγυάται την ανάπτυξη, τη δημοκρατία στην ίδια την αγορά. Δίνουμε τη μάχη για ένα πραγματικά κοινωνικό κράτος, με μέτρο αποκλειστικά τον άνθρωπο, την ποιότητα ζωής του. Θέτουμε τέρμα στη παραχάραξη της δωρεάν παιδείας και υγείας, που πληρώνουν πανάκριβα οι φτωχότεροι και οι μέση τάξη. Θέτουμε τέρμα στην άνηση κατανομή ή την διαστρέβλωση των κοινωνικών παροχών, εξοπλίζοντας την κοινωνική μας πολιτική με την αρχή της εξατομικευμένης παροχής σε πρόσωπα, οικογένειες, κοινωνικές ομάδες, θέτοντας τέρμα επίσης την επιδότηση, την μονομερή της ανεργίας, όταν προχωράμε πια στην επιδότηση της εργασίας, εργασίας σε όλες τις όψεις της ανάπτυξης. Επενδύουμε στην κατάρτιση, επενδύουμε στην στήριξη μιας μετάβασης του ανέργου, μια γέφυρα που θα τον στηρίξει στις δύσκολες αυτές μέρες, αλλά και θα τον πάει απέναντι σε δημιουργική δουλειά με το τέλος της ύφεσης. Ο οδηγός στην πορεία μας είναι η ειλικρίνεια. Η Ελλάδα οφείλει να αλλάξει και αλλάζει. Και δικό μας καθήκον να ηγηθούμε αυτής της προσπάθειας, αλλάζοντας και οι ίδιοι, γιατί η αλλαγή, συντρόφισσες, είναι μια λέξη ταυτισμένη με το ΠΑΣΟΚ. Η ικανότητά μας να διαβάζουμε εξελίξεις, να αλλάζουμε με μάτια και μυαλά ορθάνυχτα. Αυτή είναι η έννοια του προοδευτικού. Όσο και αν αυτά μπορεί να φαίνονται καινούργια και απαιτητικά, η θετική πλευρά είναι ότι μας οδηγούν σε νέες νοοτροπίες και τελικά θα μας βοηθήσουμε να φτιάξουμε μια νέα χώρα. Και οφείλουμε να απαντάμε με καθαρό τρόπο στον εαυτό μας γιατί είμαστε εδώ σήμερα, ποιος ο σκοπός της επετείου, γιατί είμαστε στο ΠΑΣΟΚ, γιατί είμαστε μέλη του. Μας ενώνει και μας εμπνέει όλους ο ιερός σκοπός και αγώνας που δίνουμε για τη χώρα μας, τους πολίτες, τις επόμενες γενιές. Μέσα στις μεγάλες δυσκολίες παίρνουμε αποφάσεις ιστορικές, καθώς φορτωθήκαμε αμαρτίες παλαιότερων που δεν είναι δικές μας. Ζήσαμε στιγμές μεγάλης αγωνίας και προσωπικά βρέθηκα πολλές φορές αντιμέτωπος με μεγάλες αποφάσεις. Είσαι ένα γραφείο στις Βρυξέλλες όπου μετά από 24 ώρες σκληρών διαπραγματεύσεων τα πράγματα δεν ερχόντουσαν όπως περιμέναμε, νιώθαμε αδιέξοδα, υπήρξαν στιγμές που αναρωτήθηκα και εγώ τι κάνουμε εδώ. Γιατί πρέπει εμείς οι Έλληνες να περάσουμε όλα αυτά. Γιατί φτάσαμε εδώ. Ο λαός όμως το λέει σοφά. Στα δύσκολα κρινόμαστε όλοι. Και ο προορισμός του κινήματός μας είναι να δείξουμε ότι είμαστε φτιαγμένοι για τα δύσκολα. Ναι, και σε αυτή τη δύσκολη καμπή. Να προσφέρουμε στην Ελλάδα. Και ξέρουμε ότι αυτό είναι μέρος της ταυτότητάς μας. Ότι έχουμε τεράστιες δυνατότητες στη γεωργία, στον πολιτισμό μας, το περιβάλλον, την ναυτιλία, τον τουρισμό, στις υπηρεσίες, το ανθρώπινο δυναμικό. Και έχουμε σθένους, δύναμη, θέληση να αλλάξουμε τη χώρα αλλάζοντας πρώτα τους εαυτούς μας. Αυτό που με κρατάει, αυτό που εμπνέει όπως και εσάς, είναι η θέληση να προσφέρουμε
μια διαφορετική, καλύτερη, δικαιότερη, παραγωγική Ελλάδα στα παιδιά μας. Πάνω απ' όλα το συναίσθημα ευθύνης και καθήκοντος απέναντι σε μια χώρα και ένα λαό που αξίζει μια καλύτερη μοίρα από τη σημερινή δοκιμασία. Και έχουμε συγκεκριμένες προτεραιότητες την επόμενη εποχή. Σε εκλογές του 2009 είχαμε συγκεκριμένες αλλαγές να φέρουμε. Η κρίση όμως τις κατέστησε πιο επιτακτικές, πιο επίγουσες. Αφαίρεσε επίσης κάθε περιθώριο μικροσυμβιβασμού μπροστά στην ιστορική ανάγκη για μεταρρυθμίσεις που να είναι βαθιές, ουσιαστικές και όχι για τα μάτια του τόπου, του κόσμου. Πάντα βέβαια με διάλογο και διαβούλες. Και σε αυτόν καλείται το κίνημα ενεργά να βοηθήσει. Ναι, εσείς, ο καθένας σας, η καθεμιά, να συμβάλλετε με τις ιδέες, προτάσεις για αλλαγές, για το πώς θα χτυπήσουμε τη γραφειοκρατία, τη διαφθορά, ποια θα είναι η νέα αναπτυξιακή ταυτότητα κάθε περιοχής, πώς θα αναπτύξουμε την πράσινη ενέργεια, το νέο λύκειο, πώς θα βοηθήσουμε τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τους μετανάστες, πώς θα κάνουμε τις γειτονιές μας φιλικές για το άτομο με αναπηρία ή για το μικρό παιδί. Έτσι ξέρουμε να γράφουμε την ιστορία. Έτσι το κίνημά μας έγραψε ιστορία, βήμα-βήμα με αλλαγές. Και σε λιγότερο από 2 χρόνια έγιναν όσα δεν έγιναν επί πάρα πολλά χρόνια. Παράδειγμα, η μεγάλη ιστορική μεταρρύθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης. Θα προχωρήσουμε με διάλογο, αλλά ανσυμβίβαστη σε σχέση με τον στόχο. Όχι μόνο γιατί οφείλουμε... Ακριβώς, στηρίζοντας μια πραγματική δημόσια και μια πραγματική δωρεάν παιδεία, διότι μέχρι σήμερα είχαμε μια παιδεία κλειστή, μια παιδεία που κόστιζε, μια παιδεία που δημιουργούσε αδικίες, μια παιδεία που έτρεφε ανέργους. Σήμερα φτιάχνουμε μια διαφορετική παιδεία που θα επιτρέπουμε να ανθίσουμε και τα ταλέντα, να καλλιεργηθούν οι δεξιότητες, να φτιάξουμε, να χτυπήσουμε αδιαφανή φαινόμενα στον χώρο των πανεπιστημίων, όπου είμαστε σε μετοπική σύγκρουση. Διότι δεν είναι καθόλου αριστερό, είναι βαθιά αντιδραστικό το αλυσβερίσι και η συναλλαγή που βλέπουμε και ανθούσε συχνά στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Δεν είναι καθόλου σοσιαλιστικό, συντρόφισσες και σύντροφοι, ορισμένοι να παριστάνουν τους κατ' επάγγελμα φοιτητοπατέρες μέχρι τα 30 τους, αποκομίζοντας ωφέλη για αυτούς τους, λειτουργώντας παρασιτικά σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας των φοιτητών που διψούν να αποκτήσουν εφόδια, να είναι ελεύθεροι, να βρουν δουλειά, να είναι δημιουργικοί πολίτες. Όσοι και αντιδρούν σε αυτές τις κατά βάση αντιδραστικές, όσο και αντιδρούν αυτές οι αντιδραστικές δυνάμεις, εμείς δεν κάνουμε πίσω. Ας μην ματαιοπονούν λοιπόν. Αργά ή γρήγορα, είτε το θέλουν είτε όχι, θα ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Θα ανοίξουν, θα λειτουργήσουν με όρους διαφάνειας, λογοδοσίας. Θα ανοίξουν στην κοινωνία. Θα παίξουν τον αναπτυξιακό τους ρόλο. Γιατί τα δημόσια πανεπιστήμια δεν είναι τσιφλίκι κανενός, αλλά περιουσία του ελληνικού λαού. Παιδεία για το λαό, από το λαό, δημόσια παιδεία. Είναι παιδεία του λαού, κανενός παράγοντα. Και η κυβέρνηση είναι ταγμένη να υπηρετεί τους πολίτες και καμιά μειοψηφία που θέλει να νέμεται τα συλλογικά μας αγαθά. Θέλουμε την νεολαία μας και θέλουμε την φοιτητική παράταξη και αυτή να αλλάξει, να πάει μπροστά. Κάντε και εσείς τον αγώνα για τη μεγάλη αλλαγή, για μια πραγματική δημόσια παιδεία.
Πάτε μπροστά στις μεγάλες αλλαγές. Αλλά έχουμε και άλλες συγκρούσεις να κάνουμε, φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες. Έχουμε συγκρούσεις στον χώρο της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Και εκεί είμαστε ανυποχώρητοι, σε ανυποχώρητη σύγκρουση με όλα εκείνα τα κυκλώματα κάθε μορφής που έμαθαν τα προηγούμενα χρόνια να περνάνε καλά σε βάρος της τσέπης αλλά και της υγείας και της συνοχής της κοινωνίας μας, που εκτόξευσαν αυτά τα συμφέροντα τα προηγούμενα χρόνια τις κρατικές δαπάνες χωρίς να υπάρχουν οι ανάλογες υπηρεσίες προς τους πολίτες και ιδιαίτερα προς τους πιο αδύναμους. Και εδώ, σύντροφοι, συντρόφισσες, δεν θα χαριστούμε σε κανέναν. Ας το καταλάβουν καλά όσοι αντιδρούν στην εξυγίανση του χώρου της υγείας που κάνουμε με τολμηρά βήματα στην προσπάθεια να στήσουμε για πρώτη φορά στη χώρα μας ένα πρωτοβάθμιο σύστημα περίθαλψης για όλους τους Έλληνες πολίτες. Και ας χάνουν κάποιοι τα προνόμια τους. Μια κούφτα ανθρώπων που είχαν μάθει να λειτουργούν μονοπωλιακά στον χώρο αυτό. Θα είμαστε και εδώ ανυποχώρητοι μπροστά στο συμφέρον της πλειοψηφίας των πολιτών. Και τρίτο παράδειγμα με τόπου είναι το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Ναι, στηρίζουμε σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες το ελληνικό χρηματοπιστωτικό τραπεζικό σύστημα που είναι κατά βάση υγιές. Αλλά δεν ξεχνάμε τις υπερβολές, δεν ξεχνάμε τις πελατειακές ή και τις καταχρηστικές πρακτικές που οι τράπεζες εφάρμοσαν κατά το παρελθόν. Και αυτές οι εποχές έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί και η στήριξη του κράτους προς τις τράπεζες δεν είναι λευκή επιταγή. Απαιτούμε, μόλις εξομαλυνθούν οι περιστάσεις, οι τράπεζες να παίξουν τον αναπτυξιακό τους ρόλο στην ελληνική οικονομία. Και αγνωρίζουν και οι ιδιώτες μέτοχοι των τραπεζών ότι δεν θα διστάσουμε να ασκήσουμε τα δικαιώματα που μας δίνει η στήριξη που παρέχουμε στο τραπεζικό σύστημα. Και έχουμε και πολλές ακόμα μάχες. Μάχες για τη δικαιοσύνη, μάχες στη δημόσια διοίκηση, μάχες για την ευνομία. Αλλά το νήμα που συνδέει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες και τις μάχες είναι μια κυβέρνηση και ένα κίνημα αποφασισμένοι αταλάντευτα να υπηρετούν ένα και μοναδικό συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών, έναντι του συμφέροντος οποιασδήποτε μειοψηφίας που έχει μάθει να ανέμεται έναν χώρο. Πάμε να φέρουμε ευνομία παντού. Επιτέλους, όπως λέει ο λαός μας, να φτιάξουμε επιτέλους κράτος, να απελευθερωθούν οι δημιουργικές δυνάμεις του τόπου, να απαλλαγεί ο Έλληνας πολίτης από πελατειακούς παραγοντίσκους ατιμορρησία κάθε μορφής, είτε είναι στο ποδόσφαιρο, είτε είναι στα μέσα ενημέρωσης, είτε είναι στον κομματικό ή επιχειρηματικό χώρο, είτε είναι στα πανεπιστήμια, είτε είναι στον χώρο υγείας. Αυτός είναι ο δυναμισμός που θέλουμε να φέρουμε και σε μεγάλες δημοκρατικές αλλαγές που έφτασε σήμερα η ελληνική δημοκρατία σε θεσμικά της όρια. Όχι ως πολίτευμα, όχι ως προεδρευόμενη δημοκρατία, ούτε ως κοινοβουλευτική, αντιπροσωπευτική, πολυκομματική δημοκρατία. Αυτές είναι αξίες που υπηρετήσαμε και υπηρετούμε πάντα. Όμως ο πολίτης σήμερα αισθάνεται απαξιωμένος και αποξενωμένος από τον τόπο του. Ζητά φωνή και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και εμείς είμαστε εδώ για να ενισχύσουμε αυτή τη φωνή. Το 2013 θα ξεκινήσουμε τη νέα αναθεώρηση του Συντάγματος που επιβάλλεται να είναι ριζική και συντακτικού τύπου. Στο πεδίο των δικαιωμάτων, στη σχέση των εξουσιών, στη θεσμική ανασύνταξη των πολιτιακών θεσμών, στην κατοχήρωση της διαβουλευτικής δημοκρατίας, στην αναβάθμιση των αντιπροσωπευτικών θεσμών.
Εμείς δεν μπορούμε να προσχωρήσουμε στη λογική της δεξιάς που συνήθως τις συνταγματικές αλλαγές τις ταυτίζει με κατάλογο αιτημάτων που ηχούν ελκυστικά στα αυτιά των πολιτών. Γι' αυτό θέλουμε να αξιοποιήσουμε τόσο στην επικείμενη αναθεώρηση, όσο και στις διαρθωτικές και θεσμικές αλλαγές που σήμερα επιχειρούμε, τις διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας και συμμετοχής και βέβαια την κορυφαία τέτοια διαδικασία που είναι το δημοψήφισμα, γιατί η δημοκρατία μας χρειάζεται ανασυγκρότηση με την δυναμική της πραγματικής επανίδρυσης από τα κάτω, από τον ίδιο το λαό, μιας νέας θέσμησης. Ξεκινά με την ανασύνταξη της πολιτείας που περιλαμβάνει το εθνικό, το νέο αναπτυξιακό και χωροταξιακό σχεδιασμό, τη γενναία αποκέντρωση της διακυβέρνησης, τη ριζική αλλαγή για ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας, δικαιοσύνης και ευνομίας. Συνεχίζεται με την εμπέδωση ενός νέου πολιτικού συστήματος, μια νέα ποιότητα δημοκρατίας με ριζική αλλαγή του εκλογικού συστήματος, τον έλεγχο και τη διαφάνεια στη δημόσια ζωή, την απελευθέρωση του πολιτικού συστήματος από δουλείες. Ενισχύεται με την κατοχύρωση θεσμών διαβουλευτικής δημοκρατίας, αξιοποιώντας όλα τα μέσα από τα διαδίκτυα και άλλα, τη γνώση της εποχής για συμμετοχική διακυβέρνηση και άμεση δημοκρατία, και ολοκληρώνεται με αναθεώρηση του συντάγματος. Αλλαγές που θα οδηγήσουν και σε πραγματικές λύσεις, όπως σε φαινόμενα αυτών της παραγραφής και αδικημάτων κυβερνητικών αξιωματούχων που βεβαίως χρησιμοποίησε η προηγούμενη κυβέρνηση για να απαλλάξει ανθρώπους από ευθύνες μεγάλες, πολιτικούς από αδικήματα μεγάλα. Φίλες και φίλοι, κλείνοντας, θέλω να μιλήσω για το ΠΑΣΟΚ, όπου στην πορεία της αναγέννησης του ελληνισμού, στη νέα εθνική στρατηγική για τη δίκαιη και παραγωγική Ελλάδα, αδυνατούν να την υπηρετήσουν πολιτικές δυνάμεις που υπηρετούν ξεπεσμένα δόγματα, περιγράφουν μεταφυσικά οράματα, ψάχνουν για άλοθη και ξυλαστήρια θύματα και τελικά οδηγούν τη χώρα και το λαό στη μυρολατρία ή την απόγνωση. Οι δυνάμεις χαρακομμάτων προστατεύοντας συντεχνιακά, πελατειακά και κοντόθωρα συμφέροντα ή που αδυνατούν να αυτονομηθούν από την διαπλοκή των εξουσιών και να υπηρετήσουν τη διαφάνεια. Αργά ή γρήγορα, μαζί με το τέλος της εποχής, τις ξεπερνά και τις παραμερίζει η ίδια ιστορία. Εμείς, για μας η αλλαγή είναι η προσπάθεια, είναι η ψυχραιμία, είναι η υφαλιότητα, είναι οι συγκρούσεις με συμφέροντα και συντεχνίες, είναι η προσήλωση στους στόχους και η δουλειά από όλους. Είναι ο ειλικρινής και ο ανοιχτός διάλογος για το τι είναι δίκαιο σήμερα. Και ξέρω ότι οι αποφάσεις που παίρνω σε τόσο ιστορικές στιγμές, φίλες και φίλοι, οι αποφάσεις καθημερινά που παίρνω είναι καθοριστικές για το μέλλον. Γι' αυτό τα χρειάζομαι εγώ, χρειάζομαι τα μάτια 14, όπως λένε. Αλλά και αυτά δεν αρκούν. Χρειάζομαι τα μάτια των 11 εκατομμυρίων Ελλήνων. Θέλω να πω απλά, η αλλαγή θα έρθει με τη συμμετοχή. Τη συμμετοχή όλων. Ένα μέλος προχθές του Πολιτικού Συμβουλίου σωστά είπε ότι το σύνθημα του «Δεν πληρώνω» πρέπει να μετουσιαθεί στο κίνημα του «Δεν λαδώνω». Δηλαδή κινήματα πολιτών όχι ενάντια στο κράτος, όχι υπέρ της ανομίας, αλλά για την αλλαγή του κράτους και υπέρ της ευνομίας, ευνομία και δικαιοσύνη. Και σε αυτή την προσπάθεια δεν υπάρχουν αποκλεισμοί. Χρειάζονται όλοι. Σήμερα δεν υπάρχουν μόνο εργαζόμενοι που πρέπει να προστατευτούν. Υπάρχουν και οι άνεργοι. Δεν υπάρχουν μόνο Έλληνες πολίτες, υπάρχουν και οι μετανάστες. Δεν υπάρχουν μόνο ασφαλισμένοι, υπάρχουν ανασφάλιστοι. Δεν υπάρχουν μόνο άντρες, υπάρχουν και οι γυναίκες. Για να μετρήσω μόνο κάποιες από τις ανατροπές στις κοινωνικές μας αναφορές. Η μετάβαση από το κράτος στην κοινωνία πρέπει να σπάσει οριστικά τύχη που ορθώσαμε στα παλιότερα χρόνια, να ανατρέψει την ίδια δομή και λειτουργία ενός κινήματος που ξεκίνησε ως κίνημα μαζών, εξελίχθηκε σε κόμμα εξουσίας που αναπαράγει τον εαυτό του, σήμερα οφείλει να είναι πραγματικά κίνημα αυτεξουσιών, ενεργών, χειραφετημένων πολιτών. Να φύγουμε από το σύνδρομο του ελέγχου, να πάμε στη φιλοσοφία της απελευθέρωσης, της ενδυνάμωσης, της στήριξης της κοινωνίας των πολιτών. Θέλουμε να συσπηρώσουμε όλες τις παραγωγικές, δημιουργικές,
εξυγχρονιστικές πολιτισμικές και μορφωτικές δυνάμεις του τόπου στον αγώνα για την δίκαιη παραγωγική Ελλάδα. Τις δυνάμεις της δημοκρατικής αριστεράς, του προοδευτικού κέντρου, της οικολογίας, του εθελοντισμού και να τις εντάξουμε στη νέα εθνική στρατηγική. Οι δυνάμεις αυτές αντιλαμβάνονται το μέγεθος της κρίσης και την ανάγκη της ανατροπής. Οι δυνάμεις αυτές είναι βαθιά προοδευτικές, συνιστούν πάντα ένα πλειοψηφικό ρεύμα στην κοινωνία μας. Οι δυνάμεις αυτές δεν μπορούν να κατανοήσουν την στήρα αντιπολίτευση, την κομματική σκοπιμότητα, την υποταγή σε πελατειακές ή συντεχνιακές λογικές. Γνωρίζουν ότι μόνο ενωμένος ο λαός μπορεί να πετύχει ο στόχος, να πετύχουμε το στόχο. Αυτές οι δυνάμεις μπορούν να εγγυηθούν τη δημοκρατία απέναντι στη βία, την προσήλωση στην ευρωπαϊκή προοπτική απέναντι στον απομονωτισμό, το νέο κοινωνικό ήθος στη χώρα απέναντι στις δυνάμεις της ατιμορρησίας, της αυθαιρεσίας και της συνενοχής. Διότι, όπως είπε ένας μεγάλος πολιτικός, προοδευτικός πολιτικός που έφυγε πρόσφατα, γράφοντας τον δικό του επικίδιο, ο Λεωνίδας ο Κύρκος, έγραψε τα εξής: «Και εσάς που πορευτήκατε μαζί και εσάς τους άλλους της κάθε φορά αντίπερα όχθης, έχω μόνο ένα να σας πω. Σύγκρουση ιδεών, όχι βία και μυσαλλοδοξία, δεν οδηγούν πουθενά. Σύντροφοι και συντρόφισσες, εμείς οδηγούμε τη χώρα ως πυλώνα ισχυρό δημοκρατίας, ειρηνικής επίλυσης, διαβούλευσης και διαλόγου. Σε μια πολύ δύσκολη εποχή, αντί για πολλώσεις και βία, φέρνουμε λύσεις μέσα από τη δημοκρατία. Και σε αυτό τον ρόλο έχετε εσείς τον πρώτο λόγο. Έχει το μέλος, έχει το στέλεχος, έχει η κοινωνιστική ομάδα, έχουν οι επιτροπές μας, έχουν οι περιφερειακές συνδιασκέψεις μας. Να οργανώνουν, να προωθούν τις μεγάλες αλλαγές. Αλλαγές που ξεκινήσαμε, ανιβαθμίζοντας και μέσα στο κίνημά μας τη βάση, με επιλογές από τη βάση, νέες πρακτικές, καινοτομήσαμε διεθνώς, χρησιμοποίησαμε πρώτη τη διαβούλευση μέσα από το διαδίκτυο και έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Ριζοσπαστικές αλλαγές, αλλά δεν έχουμε ανατρέψει παγιωμένες ακόμα σχέσεις και ισορροπίες. Είναι τώρα η ώρα για το μεγάλο βήμα. Με ισχυρό πολιτικό κέντρο, αλλά παντού συλλογικές νομιμότητες, να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις που έχουμε ως κοινωνία, να απομονώσουμε κάθε πρακτική χαρακομμάτων, οπισθοφυλακής και αυθαιρεσίας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα δυνατό, δημιουργικό και καινοτόμο συνέδριο. Το συνέδριο που θα γίνει την επόμενη άνοιξη του 2012. Γι' αυτό ανοίγουμε από σήμερα τις πύλες του. Ζητούμε από τον καθένα να καταθέσει την άποψή του ελεύθερα, δημιουργικά. Και η φιλοδοξία μου είναι να ολοκληρώσουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία το ΠΑΣΟΚ αυτής της νέας εποχής. Συντρόφισσες, σύντροφοι, όταν διεκδικούσαμε την εμπιστοσύνη των πολιτών το 2009, ξέραμε ότι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλες προκλήσεις. Δεν ξέραμε όμως ότι η ιστορία θα μας επεφύλασε ένα τόσο μεγάλο και βαρύ καθήκον. Να σώσουμε τη χώρα μας από τον μεγαλύτερο κίνδυνο που έζησε ποτέ στην περίοδο της μεταπολίτευσης. Οι δυσκολίες αμέτρητες, τα απρόοπτα συνεχή, οι αβεβαιότητες αναρρύθμιτες. Όμως εμείς συνεχίζουμε τη μάχη. Όχι μόνο γιατί ξέρουμε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, αλλά γιατί έχουμε πίστη στις δυνάμεις μας, στις δυνάμεις του ελληνισμού, στις δυνατότητες της χώρας μας. Γιατί ξέρουμε ότι η χώρα μας δεν θα βγει από το αδιέξοδο αν δεν βάλουμε πλάτη εμείς, η πρωτοπόρα δύναμη προόδου και αλλαγής. Και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε. Και καθώς πολλοί επενδύουν μικροπολιτικά στην αποτυχία ή στον πόνο που η κρίση προκαλεί στους Έλληνες πολίτες, προκειμένου να αποκομίσουν εκλογικά ωφέλη, θα τους συμβούλευα να μην βιάζονται
οι πολίτες θα μας κρίνουν το 2013. Και μέχρι τότε όχι μόνο θα έχουμε πετύχει η Ελλάδα να βγαίνει πια από την κρίση, θα έχουμε ολοκληρώσει τόσες και τόσο μεγάλες σημασίες αλλαγές που θα έχουμε βάλει τις βάσεις για μια διαφορετική πορεία της χώρας μας στο μέλλον. Από τότε οι πολίτες και τότε βεβαίως θα κρίνουν στη σωστή τους διάσταση το ιστορικό και το εθνικό έργο μας, το έργο που θα έχουμε προσφέρει στη διάρκεια αυτής της θητείας. Μα πάνω απ' όλα, συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτό που έχει σημασία για μας είναι να έχουμε και την συνείδησή μας ήσυχη. Ήσυχοι, γιατί θα είμαστε περήφανοι ότι την κρίσιμη στιγμή ανταποκρίθηκε στο εθνικό κάλεσμα της ιστορίας αυτή η παράταξη, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Και με αυτή την περηφάνεια, με αυτή την αυτοπεποίθηση, συνεχίζουμε τη μάχη. Καλό μας αγώνα, σύντροφοι, ο αγώνας είναι σε κάθε γωνιά, σε κάθε μετερίζει, σε κάθε χώρο εργασίας, σε κάθε κοινωνικό μέτωπο, και ξέρουμε θα τα καταφέρουμε, ξέρουμε θα νικήσουμε, η Ελλάδα θα νικήσει. Πάμε! Γεια σας.